Μάλιστα αυτός ήρθε να με βρει για να εκφράσει το θαυμασμό του για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και για την εξαιρετική δουλειά που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα σε μεταρρυθμίσεις που έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική δυναμική στην απόδοση της οικονομίας, πράγμα το οποίο καταγράφηκε και στο πλεώνασμα αλλά και σε ρυθμούς ανάπτυξης το 2017 και στη δυνατότητα να μοιράσουμε το κοινωνικό μέρισμα αλλά και στις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις για το 2018. Με το που μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι είχα την ευκαιρία να αστειευτώ μαζί του λέγοντάς του ότι άκουσα μια δήλωσή σου χθες ότι αν θέλετε εμείς εδώ είμαστε για να σας στηρίξουμε, αν θέλετε να πάρετε και το τέταρτο πρόγραμμα, και του είπα να λείπει το Βύση, να ευχαριστούμε, φτάνουν τόσα που πήραμε, ήρθε η ώρα να βγούμε από τα προγράμματα. Χαμογέλασε και ο ίδιος και μου εξήγησε ότι ήταν μια απολύτως φυσιολογική τεχνοκρατική απάντηση σε ένα ερώτημα που δεν αποτυπώνει σε καμία περίπτωση αυτή η απάντηση την δική του εκτίμηση για το αν θα πάρουμε το τέταρτο πρόγραμμα. Νομίζω ότι όλοι πια, με βάση και τις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, έχουν διαμορφώσει την εκτίμηση ότι η Ελλάδα και τώρα, αν ήθελε, και σήμερα θα μπορούσε να εξέλθει από τα μνημόνια. Θα ολοκληρώσουμε όμως με επιτυχία το πρόγραμμα μέχρι το καλοκαίρι, ακριβώς διότι αυτό που μας απασχολεί δεν είναι μόνο η πρόσκαιρη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές με χαμηλά επιτόκια, αλλά είναι και μια διευθέτηση για το χρέος που θα δημιουργήσει μια σταθερή, μόνιμη, μακροχρόνια αν θέλετε, εμπιστοσύνη ανάμεσα στην ελληνική οικονομία και στους επενδυτές, στην ελληνική οικονομία και στις αγορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, κοιτάξτε, εντάξει, επειδή νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει, αλλά θα το σχολιάσω, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό σχετικά με τους φόρους. Νομίζω ότι η μόνη αδιαπραγμάτευτη δέσμευση του κ. Μητσοτάκη σε σχέση με το πρόγραμμά του και τις προθέσεις του είναι ότι σκοπεύει να κόψει μισθούς και συντάξεις, είναι ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις, είναι ότι σκοπεύει να λαιλατήσει ό,τι απέμεινε όρθιο ή ό,τι ξαναστήσαμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλο κόπο από το κοινωνικό κράτος. Αυτές είναι οι πραγματικές του προθέσεις και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βρει και κάποια χρήματα για να μειώσει κάποιους φόρους για τα υψηλά εισοδήματα, γιατί αυτή είναι η έγνοια του. Πιστεύω ότι αυτό το πισωγύρισμα δεν θα το επιτρέψει ποτέ ο ελληνικός λαός να συμβεί. Ήταν πολιτική, δεν ήταν οικονομική, ήταν αμυγός πολιτική.